Τι πάρες μου, βιντεάρα. Και σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα, με τη συμμορία του γαλατσίου. Δεν θα σας πω κάποια είδηση που δεν γνωρίζετε, ούτε θα σας ενημερώσω για κάτι που δεν έχετε ήδη ακούσει από τα μέσα και την τηλεόραση. Αυτό που θέλω να σας πω και ίσως να μην γνωρίζετε, είναι κάτι που βιώνω εγώ καθημερινά, μέσα από τα καθημερινά μου live. Κάτι το οποίο πολύ πιθανό να έχει οδηγήσει στη σύσταση μιας τέτοιας συμμορίας. Και εξηγώ αμέσως. Γονείς, αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Η συμμορία αυτή του γαλατσίου βαραίνει εσάς και όχι τα παιδιά που την έχουν φτιάξει. Αυτό είναι λάθος 100% γονέων, γιατί η συμμορία αυτή, όπως γνωρίζετε, δεν αποτελείται από ενήλικους, αποτελείται από ανήλικους. Λάθη γονέων. Αυτό που έχω δει και έχω βιώσει εγώ σε πάρα πολύ έντονο βαθμό, κάνω live κάθε βράδυ από τις 10 και μετά. Τα live μου τραβάνε πολλές φορές 3, 4, 5 ώρα το πρωί. Και βλέπω μέσα σε αυτά τα live υπάρχουν παιδιά 12, 13 χρονών, 10 χρονών, ηλικίες οι οποίες προφανώς και θα έπρεπε να κοιμούνται εκείνη την ώρα και προφανώς και θα έπρεπε, εάν δεν κοιμούνται, να έχουν επίβλεψη για το τι κάνουνε, πού μπαίνουνε, τι βλέπουνε, με ποιους συνομιλούν. Άντε και το δικό μου live είναι family friendly. Είναι για οικογένειες και δεν έχει κακό περιεχόμενο, αντιθέτως έχει πολύ επιμορφωτικό περιεχόμενο. Το παιδί αυτό θα μπορούσε όμως να είναι οπουδήποτε. 10-12 χρονών, χωρίς επίβλεψη, μπορεί να δει τα πάντα στο ίντερνετ. Τα πάντα. Όπως λοιπόν μπαίνει μέσα στο δικό μου το live και βλέπει και μιλάει, έτσι ακριβώς μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε live με ακατάλληλο περιεχόμενο, να δει οποιοδήποτε βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο και να συμμετέχει ακόμα σε δράσεις τέτοιες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Ένα παιδί χωρίς έλεγχο, παιδιά, στο ίντερνετ είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να το οδηγήσει σε πολύ λάθος μονοπάτια, βλέπετε τη συμμορία του γαλατσίου. Μπορεί να επηρεαστεί από άλλα live, από άλλους ανθρώπους, από άλλες δράσεις που θα δει, που δεν θα έπρεπε να επηρεαστεί και δεν θα έπρεπε να επιτρέψει ο γονιός να επηρεαστεί. Δεν πρέπει το κάθε παιδί σε τέτοια ηλικία να είναι έρμεο του ίντερνετ, το τι θα δει και από ποιον θα δει. Δεν κατηγορώ το περιεχόμενο του ίντερνετ, κατηγορώ ευθέως τους γονείς οι οποίοι δεν επιβλέπουν τα παιδιά τους και μπορούν οποιαδήποτε ώρα της νύχτας και μπαίνουν μέσα οπουδήποτε στον ιστότοπο. Ένας λοιπόν λόγος πολύ σοβαρός που έχω δει εγώ με τα δικά μου τα μάτια, έχω γίνει μάρτυρας, είναι ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία, καμία απολύτως επίβλεψη από τους γονείς προς τα παιδιά. Ένα παιδί μπορεί να επηρεαστεί κάλλιστα από οποιοδήποτε περιεχόμενο στο ίντερνετ. Πού είστε γονείς? Γιατί τα παιδιά σας σε τόσο μικρές ηλικίες έχουν τον τρόπο, έχετε επιτρέψει να μπαίνουν χωρίς επίβλεψη, το ξαναλέω, στο ίντερνετ και να έχουν την επιλογή να δούνε οτιδήποτε γνωρίζετε στην ψυχούλα ενός μικρού παιδιού, τι μπορούν να κάνουν κάποια βίντεο με βασανισμούς, με βιασμούς, με εκτελέσεις ανθρώπων. Έχει τόσο πολύ περιεχόμενο το ίντερνετ ακατάλληλο για τέτοιες ψυχές, για τέτοιες ευαίσθητες ηλικίες, που μπορεί ένα παιδί να καταστραφεί για πάντα μέσα από εκεί. Μπορεί ένα παιδί να αποκτήσει φοβίες, ψυχολογικά προβλήματα, για πάντα. Το διανοείστε? Πώς είναι δυνατόν να είσαι γονέας και να μην έχεις έλεγχο το παιδί σου τι κάνει σε τέτοιες ώρες? Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις διασφαλίσει ότι το παιδί σου δεν έχει τρόπο να μπει μέσα στο ίντερνετ οποιαδήποτε ώρα γουστάρει και να δει οτιδήποτε θέλει και θα μπει με την καθοδήγησή σου, φίλε γονέα? Γιατί δεν είστε κοντά στα παιδιά σας, φίλοι, να θέλουν τα παιδιά σας να μπουν μαζί με εσάς στο ίντερνετ? Ξαναλέω,
Γονιός δεν είμαι, αλλά αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ανάγκη να είσαι γονιός για να σου δημιουργηθούν στο κεφάλι, δεν είναι ανάγκη να είμαι εγώ πατέρας για να δω ένα παιδί 10 και 12 χρονών μέσα στο live μου ώρα 3 ή 4 το πρωί και να καταλάβω ότι είναι λάθος. Δεν χρειάζεται. Γονείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η τεχνολογία έχει τα καλά της, αλλά είναι και πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνη σε τέτοιες ηλικίες, εάν δεν υπάρχει έλεγχος. Παρακαλώ πολύ, γονείς, να είστε πιο υπεύθυνοι με τα παιδιά σας και να μην επιτρέπετε να βλέπουν περιεχόμενο το οποίο μπορεί να το τραυματίσει και μπορεί κάλλιστα να το οδηγήσει σε σύσταση συμμορίας. Δεν πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά που έχουν κάνει τη συμμορία αυτή είναι κακά παιδιά από γεννησιμιού. Πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο ο περίγυρός τους, έχει παίξει ρόλο η αδιαφορία των γονέων τους και μαζί με τα ερεθίσματα που δεν θα έπρεπε να έχουν αλλά είχαν, χωρίς να υπάρχει έλεγχος και κάποιος να δει το παιδί του παίρνει λάθος δρόμο και να επέμβει να το φέρει στον ίσιο δρόμο, το παιδί σου που είσαι υποχρεωμένος, έχεις χρέος απέναντι στο παιδί σου, φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, στη συμμορία του γαλατσίου. Ανήλικα παιδιά σε πολύ μικρές ηλικίες να βγαίνουν έξω με σκοπό να κάνουν κακό σε άλλα παιδιά. Και αυτό το θεωρώ 100% αποτυχία των γονέων. Ρίχνω όλο το βάρος 100% στους γονείς αυτών των παιδιών. Είναι πολύ στενάχωρο δείγμα και είναι ένα πραγματικά μικρό δείγμα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Βλέπω πραγματικά πάρα πολύ συμμετοχή σε ώρες ανεπίτρεπτες για τόσο μικρά παιδιά. Βλέπω πολύ μίσος, σχόλια από μικρά παιδιά. Μίσος παιδιά, μιλάμε για μίσος. Είναι δυνατόν να είσαι γονέας και να μην έχεις καταλάβει πόσο μίσος έχει μέσα το παιδί σου και ότι μπαίνει και το εκδηλώνει πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Είναι δυνατόν να μην έχεις έλεγχο και γνώση για αυτή τη συμπεριφορά του παιδιού σου. Επίσης, όσοι γονείς δεν έχετε, ρε παιδί μου, την ικανότητα, να το πω και έτσι, να ψυχολογήσετε το παιδί σας, να το αντιληφθείτε και τα παιδιά, βοηθηθείτε. Είμαστε στο 2020. Επισκεφτείτε παιδοψυχολόγους μαζί με το παιδί σας. Διαβάστε βιβλία. Έχει πηγή γνώσης άφθονη. Βιβλία, ίντερνετ, εκπομπές, ψυχολόγους, ειδικούς. Είμαστε στο 2020. Όποιος γονιός θέλει, μπορεί να αποκτήσει γνώση στο πώς μπορεί να διαχειριστεί και να διαπαιδαγωγήσει σωστά το παιδί του. Είναι ανεπίτρεπτο το 2020 γονιός να μην ξέρει τι γίνεται με το παιδί του. Ανεπίτρεπτο. Όσοι γονείς δεν ξέρετε, δεν σας έχω καμία δικαιολογία, απλά δεν ενδιαφέρεστε για να μάθετε. Έχετε το κλασικό, συγγνώμη κιόλας θα το πω, του Ελληνάρα, θα μου πει ρε με ένα πιο βιβλίο ρε, θα μου πει εμένα πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά μου ρε. Θα μου πεις εσύ πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά μου. Το συναντάμε κάθε μέρα. Περνάνε γονείς με τα παιδιά και τους με κόκκινο και τους λες συγγνώμη, κόκκινο. Ρε κάνε τη δουλειά σου, θα μου πεις για τα παιδιά μου, θα τα περνάω εγώ το φανάρι, κάνε τη δουλειά σου. Και βέβαια το παιδάκι είναι σφουγγάρι, απορροφάει το πώς περνάω το δρόμο με κόκκινο και τον μπαμπά μου τη συμπεριφορά της μαμάς μου που βάζει χέρι στον κύριο που μας μίλησε. Έτσι φτάνουμε λοιπόν, ένα μικρό δείγμα ήταν αυτό, να μιλάμε για συμμορία ανηλίκων στο γαλάτσι. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο και αυτό είναι ένα δείγμα της αδιαφορίας και της κακής δουλειάς που έχουν κάνει πάρα πολλοί γονείς στα παιδιά τους. Είναι πάρα πολλοί γονείς που πετάνε ένα τάμπλετ και ένα κινητό στο παιδί τους για να είναι ήσυχο και προφανώς μπορεί να είναι στα 2 μέτρα μακριά τους και να μην έχουν επίγνωση το τι μπαίνει και βλέπει το παιδί τους. Καμία επίγνωση. Μπορεί στα 2 μέτρα δίπλα στο γονιό το παιδί να παίρνει εικόνες που θα τραυματίσουν την ψυχούλα του για μία ζωή και θα το φέρνουν σε τέτοια μονοπάτια. Γονείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε υπεύθυνοι με τα παιδιά σας. Το ίντερνετ για τέτοιες ηλικίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τα παιδιά σας κινδυνεύουν από το ίντερνετ. Πάρτε θέση, να είστε κοντά στα παιδιά σας, ενημερωθείτε, ρωτήστε ειδικούς, παιδοψυχολόγους, διαβάστε βιβλία, ενημερωθείτε πώς είμαι δίπλα στο παιδί μου και πώς το προστατεύω. Έτσι ώστε να μην έχουμε άλλη συμμορία του γαλατσίου ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής ανηλίκων που βγαίνουν έξω για να κάνουν κακό σε άλλα παιδιά. Αν είναι δυνατόν, εν έτη 2020. Και δεν μιλάμε για 2 άτομα,
Από ό,τι έχω ακούσει, μιλάμε για 20 άτομα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αυτά είχα να σας πω. Όπως σας είπα, δεν είναι ιδιοσιογραφικού περιεχομένου το βίντεο αυτό. Δεν σας ενημερώνω για κάτι που δεν ξέρετε. Απλά μοιράζομαι μαζί σας, κατά τη γνώμη μου, ποια είναι η κύρια αιτία που φτάνουμε εκεί πέρα. Γονείς. Αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά. Ελπίζω να δώσατε προσοχή οι γονείς που βλέπετε αυτό το βίντεο. Ελπίζω έστω και ένας να επηρεαστεί. Καλό είναι. Εάν πιστεύετε ότι αυτό το βίντεο είναι σημαντικό, κοινοποιήστε το. Να ενημερωθεί κι άλλος κόσμος που ξέρεις μπορεί από ένα βίντεο να σώσουμε καταστάσεις. Εάν σας άρεσε το περιεχόμενο, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like. Και ακόμα πιο σημαντικό, εάν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω και τα θεωρείτε χρήσιμα, παρακαλώ πολύ κάντε μου μια εγγραφούλα στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι. Είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Να είστε όλοι καλά από εμένα και την όμορφη Αγγέλη μου. Γεια σας.